δύο κυπέλου και 7 στην δεύτερη κατηγορία. Αρχίζει λοιπόν ο επαναληπτικός ημιτελικός με την ΑΕΚ. Για να δούμε τον Γκιούρτσο με αντίπαλο τον Περατικό να προσεγγίζει, να μπαίνει στην περιοχή. Ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Πέρασε από τον Περατικό, έκανε το πλασέ. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία στον αγώνα. Στέλνει την μπάλα στην περιοχή με δύναμη. Η κεφαλιά από τον Καρσία έξω. Εδώ και μια σύγχυση στο 11ο. Ο Ροσάλες τώρα θα γυρίσει την μπάλα. Ο Ρούμο βγαίνει στο πρώτο δοκάρι. Προλαβαίνει. Out. Ο Ταράσοφς βρίσκει στο αριστερό πόδι τον Ρόμο, ο οποίος παίζει με την μπάλα, αλλά υπάρχει αυτή η επαφή την οποία έχει εντοπίσει ο Ιταλός και καλείται ο Τζοβάνι ο Αϊρόλτι να αποφασίσει κατά πόσον συνιστά κατά την άποψη του παράβαση. Πέναλτι. Δύο πρώην συμπαίκτες, ο Ιβάν Τρισκόσκι απέναντι στον Ανδρέα Χριστοδούλου. Εκτελεί ο παίκτης της ΑΕΚ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-0 η ΑΕΚ. Στο 19ο λεπτό, πολύ καλή εκτέλεση. Εδώ ξανά του πρώτου σκόρε στο πρωτάθλημα. Ο Ρόμο είναι ο πρώτος που βλέπει κάθετα στο μεταξύ. Ο Ρόμο κυτρινίστηκε, ενώ εμείς ξαναείδαμε την πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τον Τρισκόσκι. Και παίζοντας 1-2 με τον Ζακ, η μπάλα κατέληξε στον Βοϊτκόφσκι. Αυτός θα δώσει στον Μάζουρεκ. Γύρισμα πίσω στον Ιωαννού. Τώρα θα στείλει την σέντρα, πέρασε η μπάλα ο Τζάκπα, ευκαιρία πολύ μεγάλη, διπλή ευκαιρία. Γουστάβο, είναι πολύ καλή πάσα για τον Ρόμο που φεύγει στην κόντρα. Για να δούμε τον Ρόμο να προλαβαίνει τον Χριστοδούλου να πλασάρει, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δίστασε ο Χριστοδούλου να βγει, δόθηκε η δυνατότητα στον Ρόμο. Μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, έκανε το σουτ πάνω από την εστία. Ακόμα μια καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 50 λεπτό. Τώρα θα βρει τον Θωμά τον Ιωάννου. Σέντρα στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Ζάκπα από κοντά, κόλλει ο εθνικός σοφαρίζει στο 60 λεπτό. Με τον Ζάκπα να αξιοποιεί την σέντρα του Θωμά Ιωάννου και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Ο Ιωάννου έστειλε την παλιά ακριβίας, ασίστ ουσιαστικά, μακρινή πάσα, εξαιρετική. Ο Ζάκπα άφησε πίσω του τον Καρσία και με κοντινή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ΑΕΚ. Τέλεση ο Πιλέας. Ο Ταράσοφς θα κάνει το σουτ πάνω στον Τούμπα. Ο Βοϊτκόφσκι πάντως ήταν ο παίκτης που είχε στηθεί μπροστά στην μπάλα. Και τώρα θα έχουμε ακόμα μια κίτρινη. Κόκκινη, κόκκινη κάρτα. Ο Μάζουρεκ είναι μόνος. Τώρα τον είδε, θα του στείλει την μπάλα ο Ζάκπα. Περιμένει την πάσα του Μάζουρεκ. Ο ίδιος τώρα θα δώσει την πάσα στον Ζάκπα. Ο Τούμπας. Ο Ντόλετζαλ. Άφησε το παιχνίδι ο διαιτητής και ο Ζάκπα έχει μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρει ο εθνικός, είναι στον τελικό. Αν μετρήσει τελικά αυτό το γκολ με τον Ζάκπα στο 93ο λεπτό. Εδώ ο Ζάκπα φεύγει από κανονική θέση. Η φάση που θα εξεταστεί νομίζω είναι αυτή που είχε προηγηθεί. Πάσα από τον Ντόλεζαλ. Ο Ζάκπα πετυχαίνει τον γκολ. Κόκκινη κάρτα στον Παντία. Είναι έτοιμος να πανηγυρίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό ο Ζάκπα. Ο Μάζουρεκ θα γυρίσει έτοιμος για το 3-1. Ο Χουντόπιακ θα το πετύχει. Θρίαμβος του εθνικού Άχνας. 3-1 με τον Χουντόπιακ. Εδώ ξανά η ασίστ από τον Μάζουρεκ και το ιδανικό τελείωμα από τον Ιγκόρ Χουντόπιακ, σημειώνοντας το 3-1. Προφανώς έχει ολοκληρωθεί ο αγώνας και αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι της πρόκρισης στον τελικό του κυπέλου Coca-Cola. 20 χρόνια μετά πανηγυρίζει ο εθνικός Άχνας.